Προπατίνα. Για πες μας πώς είναι. Να δοκιμάσω και ξέρεις δεν τρώω και πολύ συχνά προπατίνα. Έχει λίγο λίπος. Υπάρχει πίσω από τη φάση αυτό το χρόνο ας πούμε. Κάτσε να βρω ένα κομμάτι καλό. Πολύ έλειφα ακόμα. Γεια μας. Πάρε το άλλη μία. Αν σας άρεσε κάντε like, subscribe. Γράφεις? Ναι. Γεια σας. Σπανιώτες και σπανιώτισες, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μας. Είμαστε στην ορεινή Κορινθία και συγκεκριμένα στο χωριό Γκούρα. Ένα υπέροχο χωριό, το οποίο θα σας το δείξουμε, θα σας δείξουμε και ό,τι μπορέσουμε από την γύρω περιοχή και θα σας πούμε τις εντυπώσεις μας. Να πούμε πως φτάσαμε εδώ, ξεκινήσαμε από την Αθήνα, περάσαμε την Κόρινθο, φτάσαμε στο Κιάτο και εκεί στρίψαμε προς τα αριστερά, επάνω στο βουνό. Προς την Φαλία, ναι, ακριβώς. Περάσαμε τη Στυμφαλία και από εκεί ξεκίνησε ένας δρόμος με πολλές στροφές μέχρι πάνω το βουνό. Ακολουθήσαμε τη διαδρομή προς Φενεό, έτσι. Ναι. Πάντα είχαμε μπροστά μας το Φενεό, τις ταμπέλες που γράφουν Φενεός. Εκεί λοιπόν, αφού περάσαμε αρκετά χωριά, φτάσαμε σε αυτό το ωραίο χωριό, την Κούρα. Μετά από 3 ώρες περίπου οδήγησε, έτσι. Από τρεις ώρες. Σας το λέμε έτσι για να το μη σας λένε λιγότερο. Με κανονική ταχύτητα είναι 3 ωρίτσες. Καλώς ήρθατε. Είναι πανέμορφο αυτό το χωριό η Κούρα. Είμαστε στην κεντρική πλατεία του χωριού. Έχει πολύ ωραία δρομάκια, μαγαζιά, εστιατόρια, καφετέρια. Θα καθίσουμε και αργότερα. Να σας πούμε ότι γύρω από την πλατεία υπάρχουν πολλά παραδοσιακά, πολλά αρχοντικά του 19ου αιώνα. Είναι τα περισσότερα. Και γενικά αυτό το χωριό δεν έχει πειραχτεί καθόλου. Δεν βλέπεις παραφωνία στην αισθητική του. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι σαν σκηνικό.
συνεχίζουμε να είμαστε στην ορεινή Κορινθία. Μόλις 15 λεπτά με το αυτοκίνητο από την Κούρα. Είναι η λίμνη Δόξα, αυτή η τεχνητή λίμνη, η οποία είναι πάρα πολύ όμορφη, πολύ ιδηλιακή. Μας κεράσανε και υπέροχο παξιμάδι εδώ με ρίγανη και λάδι. Έχει πολλά μαγαζάκια με προϊόντα τοπικά. Πολύ ωραία προϊόντα. Ό,τι δοκιμάσαμε ήταν τέλειο. Και βέβαια η λίμνη είναι ένα τοπίο συγκλονιστικό, το οποίο νομίζω ότι πρέπει να το επισκεφτείτε και αυτό, αν έρθει στην περιοχή. Ελάτε μαζί μας, να σας δείξουμε κι άλλα. Εκτός από τις πολύ ωραίες βόλτες που μπορείτε να κάνετε στη λίμνη Δόξα, μπορείτε επίσης, καλά, έχει αρκετά αξιοθέατα, έχει εκκλησάκια, είναι κοντά και η αρχαία Φενεός, έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνετε. Πολύ ωραίες βόλτες, επίσης μπορείτε να κάνετε κανό, εδώ νοικιάζουν και κάνεις βόλτα στη λίμνη, όπως επίσης υπάρχει και ένας ιππικός όμιλος, όπου ανεβαίνεις στα αλογάκια και σε πάνε βόλτα γύρω από τη λίμνη, εδώ στα δάση. Είναι πάρα πολύ όμορφο, πραγματικά. Γεια μας. Γεια μας. Γεια μας. Έχουμε έρθει σε μια ταβέρνα που λέγεται το Μπουκούνι και πρέπει οπωσδήποτε να σας δείξω αυτό που θα δοκιμάσω, το οποίο είναι τσουκνιδόπιτα, παιδιά. Με χειροποίητο φύλλο. Είναι από τις πιο νόστιμες πίτες που έχω φάει. Πραγματικά αυτή η ταβέρνα είναι καταπληκτική, έχει πολύ ωραία πράγματα. Αυτή η πίτα είναι επική. Αυτό που βλέπετε είναι προβατίνα. Εδώ είναι η σπεσιαλιτέ του μαγαζιού. Θα φάμε καλά. Πολύ ζουμερή και πολύ νόστιμη, πολύ γευστική. Ωραία.
κάπου εδώ τελειώνει η εκδρομή μας στην ορεινή Κορινθία. Πίσω μου αυτό που βλέπετε δεν είναι απλώς ένα χωράφι, είναι η λίμνη στην Φαλία. Δεν έχει πια στιγφαλίδες όρνηθες αυτά τα ανθρωποφάγα πτηνά, γιατί τα σκότωσε ο Ηρακλής. Ήταν νομίζω ο έκτος άθλος του. Είναι όμως ένας ιστορικός τόπος, είναι πανέμορφα εδώ. Ελάχιστη υγρασία έχει όλος αυτός ο τόπος, έχει κάποια μικρά έλη, όπου θα σας πει ο Σπύρος τι υπάρχει εκεί σε αυτά τα έλη. Δεν μπορούμε να τα δούμε τώρα με την κάμερα. Είναι πάντως όλο αυτό το μέρος που βλέπετε πίσω. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε ακόμα μια φορά που ήσασταν μαζί μας και σε αυτή την εκδρομή και σε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε like, subscribe, share, πατήστε και το καμπανάκι για να παίρνετε ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζουμε καινούργια βίντεο. Ελπίζουμε να σας δούμε στο επόμενο. Να σας πει και ο Σπύρος δύο λόγια. Δεν θα σας πω πολλά. Καταρχάς, γεια σας και από μένα. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, θέλω να προσθέσω ότι ο Ηρακλής για να σκοτώσει τις τυμφαλίδες όρνηθες χρησιμοποίησε κρόταλα από χαλκό που του υπέδειξε η θεά Αθηνά και έτσι τις έβγαλε από τις φωλιές τους και τις τόξευσε με τα βέλη του. Και επίσης λένε ότι σε αυτή τη τυμφαλία λίμνη, σε αυτή την ελώδη λίμνη, ζει ένα ειδικό είδος ψαριού, το οποίο όταν αποξηραίνεται η λίμνη επιβιώνει γιατί χώνεται μέσα στη λάσπη. Παράξενο. Αυτά ήθελα να σας πω. Πολλά φιλιά. Γεια σας. Αλέμε στο επόμενο βίντεο.